την ανωτερότητα της αρίας φυλής. Η αρία χώρα, σύμφωνα με τον Αριανό, ήταν δασόδης και ορεινή, αποτελούσε μεγάλη σατραπία του αρχαίου Περσικού κράτους και βρισκόταν μεταξύ Παρθίας και Αραχωσίας στο σημερινό βορειοανατολικό τμήμα του Αφγανιστάν. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, παλιά οι Μίδοι από όλους ονομάζονταν Άριοι. Όταν η Μίδια της Κολχίδας ήρθε από την Αθήνα προς τους Αρίους, άλλαξαν και αυτοί το όνομά τους και από Άρη ονομάστηκαν Μίδοι. Η πρόταση της μεταφοράς της Ολυμπιακής Φλόγας από την αρχαία Ολυμπία στο Βερολίνο για πρώτη φορά στην ιστορία έγινε από τον Γερμανό φιλέλληνα Dr. Carl Diem, ο οποίος τότε ήταν επικεφαλής της Γερμανικής Οργανωτικής Επιτροπής της Διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων. Η αφή της Ολυμπιακής Φλόγας γίνεται σήμερα στο βωμό του Ναού της Θεάς Ήρας. Μια ομάδα από κοπέλες, ντυμένες αρχαιοπρεπώς, στέκονται γύρω από το βωμό, ενώ η προθιέρια, η κορυφαία, ανάβει μία δάδα από τις ακτίδες του ηλίου. Για τη σύγχρονη αφή της Ολυμπιακής Φλόγας χρησιμοποιείται μετάλλινο κάτωπτρο. Η προθιέρια παραδίδει τη δάδα με την Ιερή Φλόγα σε έναν δρομέα, ο οποίος αρχικά την μεταφέρει στο μνημείο του Pierre de Coubertin, εκεί ανάβει το βωμό προς τιμήν του, ως εν θέρμου υποστηρικτή και αναβιωτή του Ολυμπιακού Πνεύματος. Από την Ολυμπία, η Ολυμπιακή Φλόγα μεταφέρεται πρώτα στην Αθήνα και από την Αθήνα στην πόλη όπου διεξάγονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Κυρίες, κύριοι και παιδιά, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε.